Η καμπάνια των υποψηφίων για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τους δημοσιογράφους. Μαζί μας ο Χρήστος Τσιγουρής. Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας, όπου ο κύριος Τσακαλώτος, συναντώντας δημοσιογράφους όπως και οι άλλοι υποψήφοι, επιχειρεί να περιγράψει και να επικοινωνήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την πρόταση που έχει στο μυαλό του για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, ποια θα πρέπει να είναι η αντιπολιτευτική του γραμμή και βέβαια ποια θα πρέπει να είναι η λειτουργία του κόμματος. Όλα αυτά είναι θέματα που ανοίγουν στη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα μετά και την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιότητων σε σχέση με τις τηλεοπτικές παρουσίες των αρχηγών debate ίσως και με τους τέσσερους διεκδικητές της ηγεσίας. Όλοι εμφανίζονται καταρχήν θετικοί. Από τον κύριο Τσακαλώτο συγκρατούμε ότι θα ήθελε να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και να μην είναι ένα μοντέλο που θα βασίζεται πάνω στην ατάκα. Συνεπώς, ένα μοντέλο με θεματικές συζητήσεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αυτό που προκρίνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πληροφορούμαστε ότι τα επιτελεία και των τεσσάρων υποψηφίων θα συναντηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να δουν τους όρους που θα γίνει αυτή η συζήτηση, μιας και όπως είπαμε, είναι καταρχήν θετική. Πρόβλημα είναι ο καλοκαιρινός χρόνος, η ζέστη, αλλά και τα ασφυκτικά περιθώρια, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα ενδιάμεσα και θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά σε ένα διάστημα 7 εβδομάδων να έχει τελειώσει με τις διαδικασίες αυτές.